Εγώ επειδή δεν ξέρω καλά από αυτά, Πώς, πώς το λένε, ποια. εκκλησιαστικός υπάρχει μια, έτσι, ένα παράδειγμα που έτσι, Ποιο είναι το αποδίδει παράδειγμα. την κυριολεξία των νοημάτων τα οποία προσπαθούμε τώρα εδώ να επεξεργαστούμε. Α, ναι, Πώς είναι. το βρήκα. Όχι ποδιέστερη. Δεν σου αρέσει, μου πες. Εντάξει. Τότε μην αφήμε τάγια τη σκησίου. Μισό λεπτό τώρα. Θα δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε και άλλα θέματα. Τι άλλο, τι θέμα. Τα άγια τη σκησίου, τι να κάνουμε. Ναι, εδώ δεν μπορούμε να Από αυτά διοικηθούμε. δεν ξέρει. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν τα ξέρει, γιατί έχει δηλώσει ότι είναι άθεος. Δεν έχει πει το πιστεύω ποτέ στη ζωή του. Εάν πει απ' έξω το πιστεύω ο Τσίπρας, εγώ έχω υπόψη από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βγαίνω και θα λέω Τσίπρας, Τσίπρας. Ο άθεος των αθέων δεν έχει βαφτίσει τα παιδιά του. Πέστε μου άλλη οικογένεια που δεν έχει βαφτίσει τα παιδιά του. Έλεος. Έλεος. Άρα αυτό Αυτός. είναι χειρότερο Ο που λέτε. άθεος λοιπόν, γι' αυτό σε ρωτάει για τη σκησή. Του έρχεται κουτί. Ναι. Προσοχή τι κάνετε μεθαύριο. Είναι 10 μέρες ακόμα. Για κοιτάξτε. Να δώσουμε μια σταθερή, βιώσιμη κυβέρνηση στον τόπο για να επιλύσει τα θέματα, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν μπροστά. Άντε. Τι άντε άντε, τώρα εσείς θέσατε μεγαλύτερα θέματα. Εδώ έχουμε το θέμα το πολιτικό, το διαχειριστικό και την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη στην ΕΕΠ και εσείς μου βάλατε τώρα και το θέμα της θρησκείας. Μην το ακουμπάτε αυτό. Έχει πολλά θέματα τώρα Εγώ σε θα αυτή τα την πρίκα. ακουμπάω, θα τα ακουμπάω. Γιατί Γιατί δεν τώρα. θέλω να αφήσω την κυριαρχία της Θράκης μας στο Τούρκο προξενείο. Τα έλεγα πριν 15 χρόνια, θα συνεχίσω να τα λέω και τώρα. Ουδής μπορεί να με ψέξει, καθά είναι η επίσημη τοποθέτηση πλέον της ελληνικής πολιτείας. Τότε τα Ναι. έλεγα μόνο εγώ. Και Όχι. ίσως ήμουν αιρετικός. Τώρα όμως είναι η ελληνική πολιτική με αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν δεν θα στηρίξω την ελληνική πολιτεία σε κάτι στο οποίο κατέληξε. Ναι, αλλά όσο τα λέτε εσείς, τόσο θα φωνάζει και ο κύριος Φίλης από την άλλη πλευρά και θα επιμένει και ξανά θα επιμένει μέχρι Ποιος να. φίλης, ποιος φίλης. Αυτοί οι σοβαροί δύο που πήγαινε στη τηλεόραση ή ο άλλος. του ΣΥΡΙΖΑ καλέ. Ο κύριος Α, Νίκος αυτό λες. Φίλης, Έλα μα. πρώην Το Υπουργός λέω. Εγώ Παιδείας. έλεγα τώρα τι λέει για τους σοβαρούς φίλους σας. Πες μου ότι μιλάς για αυτόν. Ο πρώην Υπουργός Παιδείας. Έλα μωρέ τώρα. Τι το ξεχνάμε ότι ήταν Υπουργός Παιδείας. Και ακριβώς βάλαμε αυτόν να τον υπουργό παιδείας. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό τον ξεπέταξαν. Και γιατί το επιβαθμίσετε έτσι. Άσπα, εντάξει. Εγώ νόμιζα για το φίλι που βγαίνει, είναι δύο φίλες που βγαίνουν Για τα σοβαροί. εθνικά θέματα λέτε για την Μετρημένοι ολόγη. και νόμιζα γι' αυτό. Και πράγματι τέντωσα τα φίλια, ακούσα. Τώρα μου λες για το φίλι μου, ωραία με τώρα. Γιατί για Πάμε κάτσε. Πάμε σε τον κάποιον πολιτικό σοβαρό. της Ρε, πάμε σε αριστεράς. κάποιον σοβαρό. Πάμε σε κάποιον πιο σοβαρό. Δεν γίνεται να πάμε σε πιο σοβαρά. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας πάνε στις εκλογές. Θα αφήσουμε Ρε, εμείς πάμε σε κάποιον πιο σοβαρό. Υπάρχουν και σοβαροί. προβληματισμούς στους ανθρώπους. Υπάρχουν και σοβαροί. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιοι. Υπάρχουν και σοβαροί. Ο κύριος Τζανακόπουλος. Ποιος? Ο κύριος Τζανακόπουλος. Που μίλησε και αυτός ουσιαστικά για τη Θράκη επάνω και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ποιον θέλετε. Ο κύριος Τζανακόπουλος θύμισε ποιος είναι, ο σύζυγος της Αξιόγλου. Ναι, γιατί εσείς τώρα πρέπει να σας λέω εγώ τη σύζυγο για να θυμάστε το Για να πολιτικό πρόσωπο. καταλάβω, μου λες ένα όνομα Όπως σας λέω, δεν έχει τυπωθεί. ναι, Ο όπως λέω τον σύζυγος Μπισμπίκη και της μου λέτε τη Αξιόγλου Σβανδύ. έχει τυπωθεί. Γιατί δεν έχει τυπωθεί έτσι, δεν καταλαβαίνω. Ρε κορίτσι μου, μισό λεπτό. Τη ζωήτσα την ξέρεις. Την ανεωμένη και φρέσκια ζωήτσα την ξέρεις. Α, σας έχω ρεπορτάζ για τη ζωήτσα τώρα. Βρε την Ναι. ξέρεις. Την ξέρω, την ξέρω. Ωραία. Τον σύντροφό της τον έχει βάλει από πίσω της. Στο ψηφοδέλτιο της Α Αθηνών. Α, Εντάξει. στο ψηφοδέλτιο λέτε, γιατί το από πίσω Ναι. της εγώ Ναι, πήγε με λέω άλλο λοιπόν. μωρό. Εντάξει, Άρα, άλλη εικόνα. το ξέρεις αυτό πώς το λένε. Αυτόν. Πώς το λένε, παιδιά. Α, λέω λοιπόν ο σύντροφος της ζωής σας. Όλοι καταλαβαίνουν εκ της περιγραφής. Ναι, Το ίδιο αλλά. πράγμα είναι ότι ο κύριος Τζανακόπουλος εκ της περιγραφής είναι ο σύζυγος της κυρίας Αξιόγλου. Καταλάβαμε.
Ναι, αλλά ο σύζυγος της κυρίας Ζωής δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Τώρα ασχολείται γιατί υποστηρίζει το κόμμα και έτσι, δημιουργείται και ένα μπομπούλα. Τι έγινε τώρα. Ο σύζυγος της κυρίας Αξιόγλου δεν ασχολείται με τα πολιτικά, δεν έχει εντάξει, βάθος. Εντάξει, εγώ τον θυμάμαι ο σύζυγο της κυρίας Αξιόγλου. Τι θέλεις τώρα. Με τον σύζυγο τη σύζυγο. Την κυρία Ζωή την είδατε σήμερα ή εχθές. Βγαίνει σε όλα τα κανάλια το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, προσπαθεί. Δηλαδή, όσοι έκανε το λαθάκι του, το λαθάκι κοστίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει σου λέει θα μου ξαναβγεί αυτή η ευκαιρία να είμαι αυτό. Μέσα και να βάλω και τον δικό μου μέσα. Τι είναι η Βουλή. Ρε Σοφία, αποκλείσεις τους μεγάλους, μεγάλους. Μεταξύ της μαχητικότητας και της εκεραιότητας της Ζωήτσας. Και τον μπουρδου-μπουρδου του Βελόπουλου τι προτιμάς. Κοιτάξτε, από την πλευρά τους, μαχητικότητα χαρακτηρίζουν το ένα, μαχητικότητα χαρακτηρίζουν την άλλο. Εντάξει. Τώρα, με ρωτάτε εμένα, τι να σας πω, θα δυσκολέψω και τους δύο. Όχι, άλλο κανένα. Μαχητικότητα και άλλο ρηχότητα. Ναι. Εσείς με δηλαδή, οι καρδούλες είναι μέρος της μαχητικότητας. Βέβαια. Καλά. Βέβαια, Σοφία. Εδώ θα, νομίζω ότι εδώ, σας βλέπω τον Αύγουστο εδώ, θα κάνουμε εκπομπές με αυτά που θα βλέπουμε. Αν έχουμε κυβέρνηση, βέβαια, εντάξει. Είναι και αυτό κυρία το θέμα Σοφία, μας. Μάλιστα. 160 πλάς. 3:30 η ώρα, 12 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, παιδιά. Πλάς, όταν λέτε πλάς, τι εννοείτε? Το πλάς είναι πλάς. Ναι, εννοώ ότι μπορεί να πάει 158, πώς το βλέπετε εσείς. Αυτό δεν θα ήταν πλάς. Τι θα ήταν αυτό? Το 158 είναι το πλάς το 155. Α, κοιτάξτε να δείτε και να ξέρω εγώ τι περιμένω την επόμενη μέρα. Γι' αυτό σας λέω. Πλάς. Ναι. Και το όριο, το τελικό. Και αυτό, παιδιά, ναι. Στις 25 ναι. Αφήστε την πλάς για να έχουμε πλάς. Α, το κάναμε και σύνθημα, να αφήσουμε την πλάς, μάλιστα. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Το φοβάται και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ο κύριος Τσίπρας το φοβάται. Άμα πάνε παραλία, τι θα γίνει? Να σου πω, κυρία Σοφία. Ναι. Έτσι και γυρίζει το πράγμα, γίνει έτσι, λέω. Και ποιο πάει πράγμα. 148. Ναι. Και οδηγηθούμε αρχές Αυγούστου σε άλλες εκλογές. Έχει υπόψη σου, ναι. Ο Τσίπρας δεν θα βγει έξω, γιατί όπου πάει θα μπλακούν σφαλιάρες. Φαπ, για σένα, ρε. Ρε τα πειράματα. Ρε το μία κούλπα πληρώνουμε εμείς. Φαπ! Ρε που μας, τι μας κάνει. Είτε μία κούλπα, θα το κάνει αυτά. Πώς το είπε, μία κούλπα, δεν είπε. Ναι, για το εκλογικό σύστημα. Γιατί δεν ήταν αυτό. Άρα το παραδέχτηκε. Δεν ήταν θαραλέα άποψη αυτό. Ταλαιπωρούμεθα ένα καλοκαίρι επειδή αυτή ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Όχι, με καλέ. Δική του ομολογία. Ήταν μπροστά. Προσπάθησαν να φέρουν στην κυβέρνηση συνεργασία. Ο δημοσιογράφος, ο συντάκτης του δικαστικού ρεπορτάζ, ναι. Λέει, ο φερόμενος ως δράστης. Ναι. Όταν το έχει ομολογήσει ο άλλος, λένε ο δράστης του εγκλήματος. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε τον φερόμενο, έχουμε ομολογία του κυρίου Τσίπρα. Είμαι ο δράστης αυτινής της αποκοτιάς. Μην πω άλλο, γιατί είναι από την εποχή των σπηλαίων σου θυμίζω, Σοφία. Την εποχή των σπηλαίων. Η διαδικασία. Η οποία σήμερα πρωταγωνιστεί στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί πρωταγωνιστεί? Μια χαρά τα βλέπω εγώ. Διαχειρίζονται τα πάντα όλοι τους με ένα αρμονικό τρόπο. Όπως συσσωρευμένη. Συσσωρευμένη ποσότητα. Βέβαια.